Χαιρετίζουμε τις νηπιαγωγούς του σωματείου μας που βρίσκονται σήμερα σε αυτή την κινητοποίηση. Χαιρετίζουμε όλες τις νηπιαγωγούς σε όλη την Ελλάδα που κινητοποιούνται για την απαράδεκτη υπουργική απόφαση και για το σύνολο της κατάστασης που επικρατεί στην προσχολική αγωγή. Πριν 10 μέρες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ υπουργική απόφαση για την αλλαγή της αποχώρησης στα νηπιαγωγεία και την αύξηση του ωραρίου. Μέσα σε ένα βράδυ είδαμε να αυξάνεται το ωράριό μας κατά 10 λεπτά, κατά μία ώρα την εβδομάδα, μετά από τις αλλαγές που είχε κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κατά 2,5-3,5 ώρες την εβδομάδα. Φυσικά καμία σχέση δεν έχει ρύθμιση με τα μέτρα για τη διαχείριση της πανδημίας, για την αποφυγή του σοκροτισμού, ούτε για τη διευκόλυνση εκπαιδευτικών γεγονιών. Ίσα-ίσα που δημιουργεί πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Θα μιλούσαμε για παράλογη απόφαση της κυβέρνησης. Θα μιλούσαμε για μια ενέργεια ουρανοκατέβατη. Αν δεν γνωρίσαμε πολύ καλά τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια για τη συνολική ανατροπή των εργασιακών μας δικαιωμάτων, τη γενικευμένη αύξηση του ωραρίου και τη σύγκληση εργασιακού διδακτικού. Δεν ξεχνάμε την έκθεση Πισαρίδη και το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχνάμε ότι στόχο έχουν να καταργήσουν οργανικές, να συγχωνεύσουν ακόμα περισσότερα σχολεία, να καταργήσουν το ολοήμερο νηπιαγωγείο ενώ το έχουν υποβαθμίσει και να καλύψουν το κουτσουρεμένο δίωρο με ειδικότητες συμβασιούχους τριμηνίτες. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο θεωρούν πως η πανδημία είναι μια ευκαιρία για να χτυπήσουν τις όπλατα τους νηπιαγωγούς. Ξεκινούν από το ωράριο το δικό μας, εκτιμούν εκεί βρίσκεται ο αδύναμος κρίκος, όμως είναι μια υπουργική απόφαση που αφορά όλο τον κλάδο. Αυτή η υπουργική απόφαση δεν θα περάσει. Πήραμε τις αποφάσεις μας σαν σωματεία. Παίρνουν σωριδών καθημερινά τις αποφάσεις οι σύλλογοι διδασκόντων ότι δεν θα εφαρμόσουν το αυξημένο ωράριο. Θα συνεχίσουμε με αποφάσεις συλλόγων διδασκόντων ενάντια στο αξιολόγηση σχολικής μονάδας και μαζί με την εργατική τάξη της χώρας μας, τους γονείς και όλους τους εργαζόμενους θα αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική. Γιατί εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ο λαός θέλει, οργανώνεται και μπορεί να αντιπαλέψει και να τρέψει αυτή την πολιτική. Αυτό είναι ο δρόμος, αυτό θα ακολουθήσουμε κόντρα στο μαύρο μπλοκ Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεων και κομμάτων του κεφαλαίου, αλλά και στις συμβιβασμένες πλειοψηφίες των συνδικάτων. Συνεχίζουμε και δίνουμε τον αγώνα μας. Την Πέμπτη στη μία στα προπύλαια, στις γενικές συνελεύσεις και στις αγώνες του επόμενου διαστήματος. Θα συνεχίσουμε και θα νικήσουμε. Αυτός είναι ο δρόμος. Χαιρετίζουμε την άμεση παρέμβαση και την πρωτοβουλία δεκάδων συλλόγων σε όλη τη χώρα που έκαναν από την πρώτη στιγμή δική τους υπόθεση το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι θετικές και ελπιδοφόρες οι μαζικές συσκέψεις των σωματείων, οι πρώτες αγωνιστικές κινητοποιήσεις που οργανώνονται από τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι αποφάσεις για καταδίκη και απόσυρση της υπουργικής απόφασης, οι συλλογικές αποφάσεις που παίρνονται ώστε να περιφρονηθεί το υπάρχον ωράριο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις εκφράζεται και χαιρετίζουμε αυτές τις αποφάσεις με αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων. Δυναμώνουμε λοιπόν τη φωνή μας, δυναμώνουμε τον αγώνα μας να αποσυρθεί εδώ και τώρα η υπουργική απόφαση για το ωράριο των νηπιαγωγών. Απαιτούμε συνδικαλιστική κάλυψη και μέτρα στήριξη των αποφάσεων από τους συλλόγους αλλά και από τη ΔΟΕ. Κατοχύρωση του ωραρίου όλων των νηπιαγωγών και εξίσωσή τους με αυτό όλων των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή στα σχολεία, εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής με σύγχρονους όρους και προϋποθέσεις. Απαιτούμε η αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση να μείνει στα χαρτιά. Εδώ και τώρα απεργεί από εκεί. Είμαστε ένας από τους 77 συλλόγους που έχουμε πάρει αυτή την απόφαση και απαιτούμε να πάρει άμεσα και η ΔΟΕ απόφαση για απεργεί από εκεί από την αξιολόγηση. Κανένας φόβος, καμιά υποταγή.